Σύμφωνα με πληροφορίε του κράνου.gr, ένα αντισταγματάρχη πεζικού ήταν ο πρώτο Έλληνα σε υπερμαραθώνιο βουνού των Ιταλικών Άλπαιων, ο οποίο έβαλε μέρο. Συγκεκριμένα, όχι μόνο ήταν ο μόνο Έλληνα που έλαβε μέρο, αλλά κατάφερε να τρεματίσει με επιτυχία. Ο λόγο για τον αντισυνταγματάρχη πεζικού, Ευάγγελο Δίμψα, ο οποίο συμμετείχε σε υπερμαραθώνιο αγώνα δρόμου βουνού στι Ιταλικέ Άλπε. Αναλυτικότερα, ο Τόρντερ Κλάσιαρ ξεκίνησε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 10 και 12 το πρωί σε δύο κύματα και τελείωσε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο Τόρντερ Κλάσιαρ είναι ένας απαιτητικό αγώνας δρόμου που αρκετοί συμμετέχουν να λιγότεροι καταφέρουν και τερματίζουν όπως ο αντισταματάρχης Δήμσας, ο οποίος διένει απόσταση 450 χιλιόμετρων, 32 χιλιόμετρα υψομετρική διαφορά σε 185 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στέλεχος του στρατού Ξηρά, που υπηρετεί ω υποδιοικητή στη 41 τακτική διοίκηση Αμοθράκη, είχε λάβει και πέρσι μέρο χωρί να καταφέρει να τερματίσει κάτι που κατάφερε φέτο και έγινε ο πρώτο Έλληνα που τερματίζει το συγκεκριμένο αγώνα. Όσον αφορά τον αγώνα των 300 χιλιόμετρων και σύνολο 150 ωρών, αγωνίστηκαν 17 Έλληνες αθλητές και τερμάτσαν μόνο οι 8.